başta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacak. Açılır mı? Öncelikle kapalı Maraş'ın %3,5'una tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Bugün ne kadar Türk düşmanı varsa birçok takisle beraber Amerika'da belki video konferansta bilemiyorum. Ne kadar Türk düşmanı varsa bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkil edecek bir konuşmayı da onlar yapacak. Varsın yapsınlar. Biz mesajımızı veriyoruz. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Κύριε Γρήγορα, θα ξεκινήσω από εσάς. Η πρώτη αποτίμηση της επίσκεψης του Ερντογάν, ποια είναι από την πλευρά σας? Νομίζω ότι ο Ερντογάν, εγώ θα έλεγα η Τουρκία, δεν είναι τόσο θέμα προσωπών. Η Τουρκία συνεχίζει με συνέπεια αυτό που κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμβαθύνει δηλαδή την πολιτική, την κατακτητική πολιτική που έχει τόσο έναντι της Ελλάδος όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προχωράει σε αυτή τη λογική της αναπομπής, σε ένα μικρό βήμα τη φορά. Δεν κάνει ενέργειες έτσι υπερβολικά, θα έλεγα, ακραίες εντός εισαγωγικών, ακριβώς γιατί να μην προκαλέσει υπερβάλλουσες αντιδράσεις. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειών της Τουρκίας όσον αφορά το Κυπριακό. Νομίζω ότι περνάμε σε μια νέα φάση του τουρκικού υπεριαλισμού. Ναι, μεν δεν ήταν αυτά που περιμέναμε, όχι που περιμέναμε, αυτά που είχε διαφημίσει ο Ερντογάν ότι θα κάνει, αλλά αυτό είναι πάλι κατά κύριο Τουρκών, όχι μόνο του Ερντογάν, να λένε 100 και να κάνουν τα 10 έτσι στο πλαίσιο μιας αυτής της λογικής της μετριοπαθούς εντός εισαγωγικών. Ωστόσο υπάρχει αυτή η ποιοτική αναβάθμιση και η Τουρκία συνεχίζει την άκρως επιθετική πολιτική της εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος. Και νομίζω ότι είμαστε ενώπιον οδυνηρών καταστάσεων, επικίνδυνων καταστάσεων, θα έλεγα, στα χρόνια που έρχονται. Αυτό σημαίνει φυσικά, δεν σημαίνει ότι θα μπορεί η Ρωσία να τα κάνει σε όλη και καλά. Αρκεί να ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να δούμε την πραγματικότητα κατάφαση, να λειτουργήσουμε ρεαλιστικά και να ξεκινήσει στην Ελλάδα ενώ στο Ελλαδικό κράτος και την Κυπριακή Δημοκρατία, μια πολιτική εθνικής αντίστασης, εγώ θα έλεγα μια πολιτική εθνικής αντεπίθεσης κάποια στιγμή εναντίον του τουρκικού ηγεμονισμού. Όσο επιμένουμε στη λογική να τα βρούμε, να τα συμβιβάσουμε, να τα φτιάξουμε και όλα τα συμβαίνουν, ουσιαστικά παίζουμε το παιχνίδι της άγγελας. Τάσο Μπρινιώτη, το ρεπορτάζ τι λέει από τα τεχόμενα? Καταρχήν, να πάω σε αυτό που είπε ο κ. Γρήγορας, η λέξη κλειδί ήταν εμβάθυση που είπε. Η φράση εμβάθυση των κατακτήσεων. Τι κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην Κύπρο, για να το καταλάβουν με απλά λόγια οι Έλληνες πολίτες. Γιατί δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν. Αυτή τη στιγμή έχουν αποφασίσει να φτιάξουν τέλος στις συνομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες ή οτιδήποτε άλλο. Κράτος. Η Βόρεια Κύπρος θα είναι ένα τουρκικό δορυφορικό κράτος. Έχει λύσει αυτό. Άρα μιλάμε για το επόμενο βήμα σε αυτό που ξεκίνησε το 1974, έγινε το 1983, βήμα-βήμα, όπως είναι ο κ. Γρήγορας. Το 1983 ανακηρύχθηκε η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Από εκεί και πέρα δεν το αναγνώρισε κανείς, τώρα αρχίζουν και το αναγνωρίζουν. Στο Αζερβαϊτζάν, παραδείγματος τους κάτι. Είναι πρωτοφυλλό να το αναγνωρίσει μαζί με μια ομάδα Ισλαμικών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή
προπονητή, είπε ότι κάνουμε κάποια σφάλματα στην ανάγνωση πολιτική, δηλαδή και οδηγούμε τα σε κάποια λάθη. Εγώ τη λέξη σφάλματα την πετάω στα σκουπίδια των αχρήστων. Είναι επίτηδες ενεργές ενός προσχεδιασμένου σχεδίου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι μια πέμπτη φάλαγγα που λειτουργεί ενός του πατρίδος μας, την οποία κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει να την ονοματίσουμε, και ας πάμε σπίτι μας. Δεν πειράζει, μην ξαναφανίσουμε από το σπίτι μας. Έχει καθηγητές πανεπιστημίου αυτή η πέμπτη φάλαγγα που λειτουργεί ενδοτικά κατά τους πατέρες μας και υπέρ των Τούρκων. Έχει δημοσιογράφους που το κλασά τους, έχει πολιτικούς εντός της Βουλής, έχει εκδότες εφημερίδων και έχει καναλάρχες. Αυτή η πέμπτη φάλαγγα, η οποία με τιμολόγιο κάθε μήνα προδίδει την πατρίδα μας στιγμή προς στιγμή. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να απαλλαγούμε από αυτούς. Αν δεν απαλλαγούμε και οι αναγνωρίζοντες πηγές πληροφόρησης, ανοιχτές πηγές, μπορούν να τα διαβάσουν και να τα δουν, έχουν γραφτεί και έχουν παραγραφεί πάρα πολλές φορές, να τους διώξουμε. Αν δεν τους διώξουμε, ο Ερντογάν θα έρθει στη Μεγάλη Βρετάνια και στο Σύνταγμα και θα το κάνει κύριο σπίτι του. Το σχέδιο έχει μια τετραπλή αξιολογική εφαρμογή που είναι οι πρέσπες, το πρώτο υπεγράφει, μιλώ για διεθνές επίπεδο και όχι μόνο για τουρκικό, κατεντολή Αμερικανών και Γερμανών, είναι το Αιγαίο, ο Σονούπο, είναι η Θράκη, ο Σονούπο και είναι και η Κύπρος που πολύ ορθά το λέει ο κύριος καθηγητής, το έχει πει και ο Θεός Παπαδιακόπουλος πάρα πολλές φορές. Ας αφήσουμε το παραμύθι Βόρειο και Νότιο κράτος. Θέλουν ολόκληρη την Κύπρο. Ολόκληρη την Κύπρο. Να το καταλάβουμε αυτό. Και η δική μας ελληνική κυβέρνηση, σε